Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο Παπαδόπουλε. Τι κάνετε, καλησπέρα. Μια χαρά είμαι. Είναι το καλύτερό μου να ξεκινάω την εκπομπή και να υπάρχει μεταγραφή. Το καλύτερο. Μεταγραφές. Η ζωή σου όλη. Βέβαια. Φαίνεται να είναι ο εφλεκτός για το δεξιάκρο της άμυνας και ο παίχτης που έχει λοκάρει ο Άρης τελευταίες μέρες, όπως έχουμε καταγράψει από το ρεπορτάζ. Εγώ από ό,τι ξέρω είναι περίπτωση που έχει προκύψει τελευταίες 10 μέρες. Δηλαδή είναι φρέσκια σχετικά. Δεν είναι παίχτης με τον οποίο ο Άρης ασχολείται πάρα πολύ καιρό. Τελευταίο δεκαήμερο έχει πέσει στο τραπέζι και ο Άρης προχώρησε σε επαφές με τον ποδοσφαιριστή, οι οποίες μάλιστα είναι πολύ προχωρημένες, σε σημείο που πλέον είναι πιθανό αύριο, πολύ πιθανό παίχτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές διαπραγματεύσεις. Και αν όλα πάνε καλά, να συμφωνήσει με τον Άρη. Παίκτης που τον ξέρει και ο Άρης, τον ξέρει και ο Γκρέι. Τον ξέρει και ο Γκρέι γιατί πέρυσι αγωνίζονταν μαζί στην QPR. Ήταν συμπαίκτες. Καλή ηλικία, 28 χρονών, 1,77 ύψος, δεξιός μπακ, μπορεί να αγωνιστεί, έχει αγωνιστεί κάποια παιχνίδια και στα αριστερά. Το ενδιαφέρον και το ιντριγκαδόρικο της υπόθεσης είναι ότι και αυτός ανήκει στην εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, ό,τι έχει να κάνει με την εκπροσώπηση ποδοσφαιριστών, τη Βάσερμαν, με την οποία ο Άρης έχει ανοίξει διάπλατα πόρτα συνεργασίας, ειδικά το φετινό καλοκαίρι, γιατί και ο Γκρέι ανήκει στη Βάσερμαν και ο Νταμπό ανήκει στη Βάσερμαν. Και ο Αϊχάδο που ήθελε ο Άρης στην Ισπανία, αλλά δεν ήρθε τελικά, ανήκει στη Βάσερμαν. Οπότε φαίνεται ότι ο Άρης ψωνίζει πολύ από τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία, για όσους δεν ξέρουν, ξεκίνησε αρχικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άπλωσε τα δίκτυα της και στην Ευρώπη στο κομμάτι της εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών τα τελευταία χρόνια, με γραφείο και στο Λονδίνο και στην Ισπανία και στην Ιταλία, και προφανώς είναι έτοιμος να κάνει ακόμα μια αγορά, να το πούμε έτσι, από την εν λόγω εταιρεία. Ο Ντουμπάγιο, γεννημένος στο Λονδίνο, εντάξει, προφανώς και λόγω επιθέτου καταλαβαίνουμε τι καταγωγή για την Αφρική, αλλά είναι γεννημένος στο Λονδίνο 28 Ιουλίου, έχει γενέθλια σε λίγο καιρό, 1993, διεθνής με την Under 20 της Αγγλίας, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, κυρίως με παραστάσεις από την Championship, δεν έχει αγωνιστεί στην Premier League ποτέ, έχει 185 συμμετοχές στην Championship, που δεν είναι και μικρός αριθμός άμα το καλοσκεφτείς και αναλογιστείς και το επίπεδο του πρωταθλήματος αυτού. Είναι, νομίζω, ένας παίχτης κοντά στα χαρακτηριστικά του Σαλέμ Εμπακατά, δηλαδή μπορεί να παίξει όλη την πλευρά, παίζει full back, μπορεί να παίξει και στα αριστερά, μπορεί να παίξει και στον άξονα, ως χάφ έχει αγωνιστεί κάποια παιχνίδια. Επιθετικογενής μπακ, βοηθάει πολύ μπροστά στο επιθετικό τρίτο. Ο Άρης δεν πάει σε έναν παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτό του Εμπακατά για να έχει μια ισορροπία στις επιλογές του. Σε αυτή τη θέση πηγαίνει σε έναν παίχτη με ίδια χαρακτηριστικά, θεωρώντας ότι ίσως είναι και καλύτερος από τον Εμπακατά. Έχει αγωνιστεί στην QPR, αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια. Έχει αγωνιστεί στη Phil Wednesday, στη Hull του Ατζούν, στην Bradford 84 συμμετοχές, και το ψωμάκι του, να το πω έτσι, το έβγαλε στη Λέι τον Orient, που είχε 116 συμμετοχές. Η συγκεκριμένη ομάδα. Χιλιόμετρα και αρκετά σε δύσκολα γήπεδα, σε δύσκολους δρόμους. Σε δύσκολα γήπεδα, αλλά και σε καλό επίπεδο, γιατί όσοι νομίζουν ότι η Champions είναι η δική μας β' εθνική, προφανώς ότι δεν την έχουν παρακολουθήσει ποτέ. Εντάξει, απειλέ τον Όριν ξεκίνησε την καριέρα του, είχε δοθεί δανεικός σε κάτι ομάδα χαμηλότερων κατηγοριών, τώρα St. Alban City, Sutton United και Bishop, όπως έβλεπα πριν το γραφικό του, μια ομάδα. Η Bradford είχε δώσει 1,5 σχεδόν εκατομμύριο ευρώ το 2014 για να τον αποκτήσει. 5 εκατομμύρια ευρώ είχε δώσει η Hull τη σεζόν 2015-2016 για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Επέστρεψε συνέχεια στην Bradford, ακολούθησε η Sheffield Wednesday και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Queen's Park Rangers μαζί με τον Andre Gray. Μονετέ συμβόλαιο, έλειξε το συμβόλαιό του, δεν το ανανέωσε και όπως φαίνεται προβάρει τα κυτρινό μαύρα. Τέλεια. Άρα δεξί μπακ θα έχει, αν όλα πάνε καλά, σε λίγες ώρες ή σε κανένα δυο μέρες, ας πούμε, ο Άρης, αφού αυτός είναι ο εκλεκτός. Άρα τώρα
τι μένει, ας πούμε, τι άλλο, πού θέλει. Είναι μία από τις δύο, είναι ο δεξιός μπακ, είναι μία από τις δύο κινήσεις, τις οποίες, όπως είχαμε σημειώσει και τις προηγούμενες μέρες, μέσα το Λίμπερο Άρης είχε ρίξει πολύ μεγάλο βάρος και ήθελε να κάνει κινήσεις από το πάνω ράφι, κυρίως ότι είχε να κάνει με το φορ. Για το δεξί μπακ σημειώσαμε ότι δεν θα είναι της ίδιας εμβέλειας με το φορ, το οποίο προσπαθεί να φέρει ο Θόδωρος Χαρίτης. Πλέον όλο το βάρος για τον Άρη πέφτει στη θέση του στην απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού, με τις πληροφορίες όλες αυτές τις μέρες θα κάνουν λόγο για προσπάθεια του Πρόεδρου του Άρη να φέρει ένα όνομα το οποίο είναι ευρέως γνωστό στον ποδοσφαιρικό κόσμο, στην Ευρώπη γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο όνομα, το οποίο προσπαθεί να φέρει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Κοίταξε, έτσι όπως έχει κάνει τώρα την ομάδα ο Καρυπίδης με τις επιλογές και ο προπονητής φυσικά, αλλά κυρίως ο Κάρι να πούμε, λέω, αφού θέλει και μεγάλο όνομα στον χώρο, έτσι όπως τη βλέπω τον φετινό Άρη, νομίζω ότι πρέπει να πάει καμιά βόλτα στην Αμερική να φέρει κανένα φόρο από NBA. Θα ταιριάζει, αφού έτσι κι αλλιώς ομάδα NBA θα έχει του χρόνου. Έτσι πως θα μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο τόσοι. Θα καρφώνουν κιόλας. Αφέρει τον Green, το Wiggins. Ένα 90 κάτι, μια χαρά κοντά στα 2 μέτρα, μια χαρά. Μια χαρά, ένα ψηλό φορέα. Τον κοντό τον πήρε. Το σφαιρά τον μπροστά του παιχταρά. Ένα φέρει και ένα ψηλό τώρα. Ναι. Καλά, τώρα μην φανταστείς ότι μπορεί να έρθει και ένα φορέα 90-95. Εντάξει, και στο 1,85 είναι καλά, αλλά πλέον ο Άρης, αν πάρει και το 4, γιατί το δεξιμπάκ φαίνεται ότι είναι πρώτο τον πλέον έχει τερμολογηθεί, αν πάρει και το 4. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση για τα μάτια με την Γκόμελ και όχι μόνο, είναι καλά από πλευρά επιλογών σε όλες τις θέσεις. Θα έχει δύο φορ. Στα εξτρέμ περιμένει και τον Καμάσο, κλείνει. Στα χαφ έχει τρεις επιλογές. Στα στόπερ ανανέωσε και ο Μπεναλουάν. Οπότε έχεις τον Μπεναλουάν, Μπράμπες Φαμπιάνο, τον Ασλανίδη και τον Χρυσόπουλο με τον Τανούλη του μικρού. Εκεί βέβαια σε βάθος χρόνου ο Άρης μπορεί το καλοκαίρι να πάει για ακόμα μια κίνηση. Έχει και τον Πίρσμαν, αλλά αν ο Μπούργος επιμείνει στην τριάδα, θα χρειαστεί νομίζω ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Θα κλείσει πλέον με τον Ντουμπάγιο και στο δεξιά της άμυνας. Έχει κλείσει το αριστερό και στο τέρμα είναι εντάξει. Δηλαδή, αν λέγαμε ο Δούντος ότι άργησε και έχει αργήσει, όχι τόσο δραματικά όπως το προεξάσανε κάποιοι, αλλά μάνι μέσα μια εβδομάδα πάει να κλείσει ρόστερ. Και η εκκρεμότητα που υπάρχει με την πιθανή απόκτηση ενός επιτελικού μέσου που θέλει για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 4-2-3-1. Μάλιστα. Τώρα έτσι όπως μου το λες, επειδή λέμε για και με αυτό κλείνουμε, επειδή λέμε για μεγάλο όνομα, φόρ και τα λοιπά, το μεγάλο όνομα μπροστά είναι ο Gray. Έτσι δεν είναι? Επιθετικός, φόρ. Μεγαλύτερο. Και θα το βάλουμε τον Gray στον πάγκο. 4-4-2. Α, αυτό ήθελα να ακούσω, κύριε. Εντάξει. 4-4-2, 3-5-2, σου βγαίνει, δεν είναι? Μια χαρά βγαίνει. Θα έχει ευελιξία. Θα αρχίσετε μάλλον εσείς που είσαι στο ρεπορτάζ να γράφετε ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Μπούργος. Ποιον θα βάλει, πώς θα τους βάλει. Αυτά εδώ. Πώς είναι το corner 3. Κάτι τέτοιο. Πιο προβλέψιμο δεν είχε. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Παπαδόπουλο.